αφορά στην υπόθεση Νοβάρτης και το πώς στήθηκε, αυτό έγραφε ο κύριος Αγγελής. Απευθύνομαι στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι έχει έναν πρωτεύοντα λόγο στην εξέλιξη της υπόθεσης αυτής. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλημέρα. Είναι μια μέρα χαράς για την Ελλάδα. Η πρώτη μέρα αφού έχει παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας και ετοιμάζεται, πιστεύω, ο ελληνικός λαός να διώξει τη χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε τις τελευταίες δεκαετίες σε όλα τα επίπεδα. Το σημείο όμως το οποίο πιστεύω θα μείνει στην ιστορία ως το πιο μαύρο, το πιο μελανό, το πιο σκοτεινό, αλλά και το πιο απεχθές της απερχομένης κυβερνήσεως Τσίπρα, είναι η σκευωρία Νοβάρτης. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αγγελής, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εν ενεργεία αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, το λέω γιατί συχνά ακούω ότι πρέπει να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να μιλάει. Ο κύριος Αγγελής είναι εν ενεργεία αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Σε μια πολυσέλιδη αναφορά που δημοσιεύτηκε την περασμένη Κυριακή στο πρώτο θέμα, παρουσιάζει όλη την εμπλοκή, τη δική μου και των υπολείπων 9 πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Νοβάρτης, ως προϊόν σκευωρίας της κυβερνήσεως Τσίπρα, εν ενεργεία υπουργού, τον οποίο φωτογραφίζει, σε συνεργασία με την αντιεισαγγελέα εφετών, την κυρία Τουλουπάκη. Η κυρία Τουλουπάκη, όταν δημοσιεύτηκε αυτή η αναφορά του κυρίου Αγγελή στο πρώτο θέμα, έστειλε ένα εξώδικο, στο οποίο η βασική της υπερασπιστική γραμμή προς την εφημερίδα έστειλε εξώδικο, ναι, προς την εφημερίδα, μάλιστα. Ναι. Ότι οι καταγγελίες του ανωτέρου αυτής αντιεισαγγελέως και υποπτεύοντος της ερεύνης της για ένα διάστημα είχαν μπει στο αρχείο. Χθες το βράδυ μάθαμε και είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι η κυρία Ξένη Δημητρίου ανέσυρε από το αρχείο της καταγγελίας του κ. Αγγελή, της χρέωσε σε έναν έτερο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από ό,τι μαθαίνω έναν άνθρωπο πολύ ψηλού κύρους, για να ελέγξει πια όχι αυτό που είχε κάνει ο κ. Πεπόνης, δηλαδή ο κ. Πεπόνης, για να ξέρει ο κόσμος, ο προηγούμενος που το είχε βάλει στο αρχείο, δεν έλεγξε ποτέ την ουσία των καταγγελιών του κ. Αγγελή. Έλεγξε μόνο το πώς έγινε και αν έγινε η διαρροή στον τύπο. Τώρα όμως φαίνεται ότι υπάρχει ρητή εντολή της κυρίας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να ελεγχθεί η κυρία Τουλουπάκη ως προς την ουσία των καταγγελιών. Δηλαδή ως προς την κατάχρηση εξουσίας, για την οποία την κατηγορεί ο προϊστάμενός της αντιεισαγγελέας, και ως προς το σκέλος της σκευωρίας, δηλαδή το ότι έπαιρνε εντολές από εν ενεργεία υπουργό της κυβερνήσεως Τσίπρα. Κύριε Πρωτοσάλτε, καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί ακροατές σας θα σκέφτονται ότι ο Γεωργιάδης θα λέει αυτά κινούμενος από λόγους προσωπικούς. Και πράγματι δεν πέρασα λίγα, ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου. Μέχρι χθες στέλνει η κυρία Τουλουπάκη στους πελάτες μου έγγραφα και τους κυνηγάει γιατί έχουν αγοράσει βιβλία από τις εκδόσεις Γεωργιάδη. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν, θέλει να καταστρέψει εμένα και την οικογένειά μου. Αλλά δεν το λέω επί προσωπικού. Προσέξτε γιατί το λέω. Η υπόθεση αυτή όπως εξελίχθηκε είναι κυρίως ζήτημα υπερασπίσεως της δημοκρατίας μας. Εάν επιτρέψουμε μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε τώρα είτε στο μέλλον, να συναλλάσσει με εισαγγελικούς λειτουργούς για να σπηλώνει τους πολιτικούς αντιπάλους και να τους καταστρέφει, τότε με συγχωρείτε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απολαύσουμε πραγματικά δυτικού τύπου δημοκρατία στην Ελλάδα. Και για αυτόν τον λόγο η χθεσινή εξέλιξη είναι σημαντική, διότι επιτέλους φαίνεται ότι η ελληνική δικαιοσύνη προχωράει στο να ελέγξει την ουσία όλης αυτής της σκοτεινής υποθέσεως. Και πιστέψτε με, ναι, η ουσία δεν είναι οι μαρτυρίες των ψευδομαρτύρων, είναι ποιος και πώς έσαι αυτή τη σκευωρία. Και κλείνω και με το εξής, και προσφάλλω για να το ξέρετε. Τόσο εγώ, δια του δικηγόρου του κ. Μητρακόπουλου, όσο και ο κ. Αντώνης Σαμαράς, δια του δικηγόρου του κ. Μαχά, νομίζω και οι υπόλοιποι, έχουμε καταθέσει αίτημα στον αντιεισαγγελέα, τον εποπτεύοντα την έρευνα, κύριο Μπρακουμάτσο, στο οποίο του ζητάμε να αρθεί το καθεστώς προστασίας των δύο κατεμάων ψευδομαρτύρων, διότι όπως ίσως γνωρίζετε, ο πρώην ψευδομάρτυρας Μανιαδάκης, με το κωδικό όνομα Αναστασίου, τους έχει μιμήσει ονομαστικά, και αν η μίμηση του Μανιαδάκη είναι αληθής, δηλαδή αν πράγματι είναι αυτοί οι δύο, τότε και οι δύο παρανόμως βρίσκονται στο καθεστώς μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Και αυτό έχει την εξής σημασία, γιατί ο κύριος Αγγελής στην δική του αναφορά κατηγορεί την κυρία Τουλουπάκη ακριβώς γι' αυτό, ότι έκανε κατάχρηση εξουσίας δίνοντας το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος σε πρόσωπα που δεν μπορούσαν να έχουν αυτό το καθεστώς γιατί είναι εμπλεκόμενοι. Άρα παραβιάζοντας τον νόμο.
Όλα αυτά πια δεν είναι καταγγελίες του Γεωργιάδη ή του Σαμαρά. Είναι καταγγελίες του εν ενεργεί αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίου Αγγελή, και από χθες διερευνώνται επιτέλους επισήμως από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Άδωνη. Συγγνώμη, κύριε Πρωτοσάλτη, για τη φόρτιση, αλλά θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι αυτά 4,5 χρόνια κάποιοι χτυπηθήκαμε πολύ άγρια για να μείνει η Ελλάδα και η παράταξη όρθια. Ναι. Τώρα, βέβαια, δεν είναι τη στιγμή, θα το συζητήσουμε άλλη ώρα όταν θα έρθετε στο Ρεδοθάλαμο. Αν λοιπόν δεν έχουμε εδώ θέμα, δηλαδή να δικαστείτε ή να καταδικαστείτε, μια που ήσασταν εκεί στους. Όχι να δικαστούμε. Ούτε καν. Όχι, λέω. Αν δεν έχουμε δίκη κατά δίκη, έχουμε το άλλο. Ότι δηλαδή κάποιοι έστησαν στη σκευωρία και πρέπει αυτό να διερευνηθεί, κύριε Γεωργιά. Δεν θα μείνει, φαντάζομαι, έτσι. Και θα διερευνηθεί. Ναι. Μα διερευνάτε, σας λέω πια, από την ελληνική δικαιοσύνη. Επισήμως. Πολύ ωραία, όχι ευχαριστώ. Όχι από εμάς, ούτε από την Δημοκρατία, ούτε από μένα. Ναι, από την ελληνική δικαιοσύνη. Από συγκεκριμένη έγγραφη καταγγελία εν ενεργεία αντισαγγελέως, ο οποίος δηλώνει στην καταγγελία του ότι είναι πρόθυμος αυτά να τα καταθέσει ενόρκως και σε δικαστήριο. Δηλαδή, προσέξτε τι εννοεί με αυτό. Ότι αυτά τα αδικήματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με πειθαρχικό έλεγχο, αλλά έχουν να κάνουν και με ποινικά αδικήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας.